Τάκη Σπυρόπουλο, να πω ένα απάντοχο αποτέλεσμα. Υπό άλλες συνθήκες, στοχή εκτός έδρας με μια ομάδα που παλεύει για την παραμονή, θα ήταν θετικό έτσι όπως ήρθε. Θεωρώ την αποτυχία. Μάλιστα. Πού εστιάζει αυτή την. Θεωρώ ότι κομβικό κομμάτι είναι δικά μας προσωπικά λάθη, απειρία, κακή διαχείριση. Για τα δύο πέναλτι δεν θέλω να κρίνω, εγώ δεν θα φτάσω ποτέ εκεί. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε στο δεύτερο ημίχρονο. Χάσαμε ένα δικό μας παιχνίδι, δεν το τελειώσαμε. Κάναμε κάποια λάθη. Θέλω όμως να συγχαρώ τον αντίπαλο για την ψυχή που κατέθεσε. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί θα πω άσχημα πράγματα για διαιτησία. Να είναι καλά, τίποτα άλλο δεν θα πω. Να ρωτήσω κάτι, Τάκη. Πιστεύεις ότι οι παίχτες σου έτσι επαναπάθηκαν με το 0-2 είναι με το ότι έμειναν οι αντίπαλοι τους με 10 παίχτες? Είναι ίσως θέμα κακής διαχείρισης. Και βέβαια σε αυτό δεν είναι άμυρος ευθυνών και ο προπονητής. Τι γίνεται στη συνέχεια? Είμαστε μια ομάδα η οποία προσπαθεί, δουλεύει. Ευκαιρία στα νέα παιδιά. Και προχωράμε. Οι επιστροφές που είχε του Τηλιόπουλου και άλλων. Να συγχαρώ τα παιδιά, για εγώ ευχαριστήθηκα που μπήκαν παιδιά που είχαν να παίξουν. Δεν είχαν ξαναπαίξει στην ουσία. Μπήκαν στο πρωτάθλημα την 21η αγωνιστική. Ήταν ποδοσφαιριστές που βοήθησαν, που έλειψαν και που πιστεύω ότι αγώνα με αγώνα θα προσφέρουν στην ομάδα. Μάλιστα. Επόμενη υποχρέωση. Υπάρχουν δύο παιχνίδια με πολύ καλές ομάδες, τον Ταμιναϊκό και την Αρτάκη. Εντός έδρας είναι? Είναι εντός έδρας, ναι. Μάλιστα. Πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ωραία. Έχουμε καλή συνέχεια, Τάκη, και βέβαια στο παιχνίδι, στο ποδόσφαιρο, όλα έτσι, τελειώνουν στο 90. Έτσι. Μην το ξεχνάμε. Πολλές φορές και στο 98. Ή στο 100. Λοιπόν, να είστε καλά.